geriye. Τα συναισθήματά μου κάθε φορά που έρχομαι εδώ είναι σαν να μου βάζεις ακόμα μια μαγειριά. Ένα τραγούδι το οποίο είναι διαχρονικό και πιστεύω ότι όποτε το ακούς περνά από το κάθε κύτταρο σου. Θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι. Κοίτα να δεις, μετά που βλέπω το αποτέλεσμα, μετά από αρκετά χρόνια και το ακούω παντού, ακόμα και σε ringtone, στα τηλέφωνα και όπου πάω, όπου γυρίσω, αυτό το τραγούδι κουβαλούσα ένα, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια, στο δημοτικό μου επάγγελμα, σε συνθέτες που γράφουν αριστουργήματα, μέχρι και ο Στέλιος ο Καναζίδης θα το αναφέρω, είπε ότι αν δεν πονέσεις, δεν γράφεις. Λοιπόν, εγώ έφυγα στην εισβολή. Δύο παιδάκια, τη γυναίκα μου, είχα ένα βάρος. Καμιά φορά δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Δεν ξέρω, δημιουργήθηκε μέσα από ένα πολύ βαρύ πράγμα, το οποίο με το δικό μου σκεπτικό και τη δική μου ιδιότητα, λέω πρέπει να βγει. Έτσι βγήκε το τραγούδι. Όταν γύρισα, είχα νοικιάσει ένα αμάξι, ξέρεις, νοικιάζεις αυτοκίνητο και λες να κυκλοφορήσεις. Και είχα έρθει μετά από 5 χρόνια, είχα έρθει εδώ που είναι τα κιάλια, φαμακούστα βιού το λένε οι Εγγλέζοι. Και καθόμουν εκεί και παλάβωσα και ατένιζα την πόλη έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα. Άρχισα σιγά σιγά, αφού να φανταστείς, δεν είχα χαρτί. Πήρα το χαρτί της ασφάλειας, το γύρισα και άρχισα να γράφω. Δηλαδή άρχισα να γράφω μοναξιά, είσαι απέραντη, σαν λίμνη. Βλέποντας τώρα αυτή τη ρησιά που βλέπουμε τώρα εμείς, έρημος χωρίς σκιά. Έρημος χωρίς σκιά προσδιορίζει ούτε ένα κάτσαρο που να έχει μια σκιά. Tranquility, πώς να το πω. Έρημος χωρίς. Μάνα, εσύ έχεις τη λύπη. Έτσι μου ήρθαν αυτά τα λόγια εδώ. Τη σιωπή για συντροφιά, κοίτα, ακούς τίποτα. Αυτό το πράγμα συνέλαβα. Και άρχισα να. Να γράφει. Ναι, να γράφω για να λέω ότι αυτό πρέπει να το κάνω. Συνέχισα, μπορεί να σου πω ότι τέλειωσα το στίχο εδώ, εκτός από 2-3 λέξεις. Είναι σε μια στιγμή που δεν μου ανοίγει η Κωνσταντίνο, δεν μου ανοίγει. Ανοίγει στον κόσμο. Ανοίγει στα νέα παιδιά.